Ήσασταν αντιδήμαρχος της περιοχής εκεί πριν γίνεται πρόεδρος εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχουν εκκρεμότητες τις οποίες αυτή τη στιγμή πρέπει άμεσα να υλοποιήσει ο επόμενος αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι ο ποιος, ο κ. Γάκης, παραλαμβάνει τη θέση σας. Έτσι έχει ακούσει τη διεύρυνση ακόμα την αποφασίσει. Δεν έχει, δεν έχει αποφασίσει. Ιδανολογώ ότι αυτός θα είναι. Γιατί μου είπε αυτός είναι από την Πίλαρο. Αφού δεν είμαι εγώ, ναι, θα φέρνουν εκτός Πίλαρο, δεν είναι δυνατόν. Μου είπε ο κ. Γάκης ότι την επόμενη εβδομάδα θα παραλάβω. Γι' αυτό ακριβώς σας ρωτάω. Έχω κάνει διασταύρωση. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα και ο κύριος Ρουγάκης, εφόσον δέχτηκε να αναλάβει αυτό το βάρος, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα που είναι το σημαντικότερο έργο των περιφερειακών αντιδημάρχων και θα πρέπει να βρίσκεται επιτόπου στην Πίλαρο για να μπορεί να αντιμετωπίσει θέματα. Από μακριά δεν θα μπορέσει και δεν είναι σωστό να λύσει προβλήματα της καθημερινότητας, γιατί αυτά έχουν μείνει για τους αντιδημάρχους λίγος πολύ. Το θέμα είναι το πρόβλημα ότι ή πρέπει να αφιερωθεί στην αντιδημαρχία ή πρέπει να εξασκεί και το επάγγελμά του. Είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτά, κοιτάξτε, τα ιδιωτικά θέματα είναι δική σου αρμοδιότητα. Εγώ μιλάω για το δημόσιο αξίωμα που καταλαμβάνει. Θα πρέπει για το φέρει σε πέρας για να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα. Ξαναλέω, που είναι το σημαντικότερο έργο των περιφερειακών αντιδημάρχων. Θα πρέπει να είναι από πάνω. Δεν θα μπορεί ούτε σε άλλους να αναθέτει το έργο, ούτε εκ του μακρόθεν να υλοποιεί τα καθήκοντά του. Είχα προηγουμένως τον κύριο Αλισανδράτο, του ευχήθηκα την καινούργια του θέση του Προέδρου Καλορίζη και του είπα ποιες είναι οι εκκρεμότητες και μου είπε το εξής, ότι ο αντιδήμαρχος της περιοχής αυτής πρέπει να είναι συνεχώς εκεί από πάνω για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχει η περιοχή. Εσείς λόγω του επαγγέλματός σας τώρα θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε, να είσαστε συνέχεια, να αφιερωθείτε δηλαδή ή στο ένα ή στο άλλο? Γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Και να μην υπάρχει γκρίνα για να τα λέμε δημόσια και να μην γίνεται μετά παρατράγουδα από πίσω από την πλάτη σας, που δεν είναι ωραία νομίζω, έτσι. Και καλό είναι αυτά να ξεκαθαρίζονται. Έχουν ακουστεί πολλές φορές. Το ξέρω, γι' αυτό τα λέω. Ξέρω και τα λέω. Εγώ θέλω να είμαι πολύ σαφής και απόλυτος σε αυτό που θα πω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή πρέπει να αποτελείται από άνεργους, άεργους και συνταξιούχους. Σας το λέω με τον πιο απόλυτο τρόπο. Αν έχουμε στο μυαλό μας ότι όποιος βάζει υποψήφιος για Δημοτικός Σύμβουλος δεν δουλεύει πουθενά, φανταστείτε πού θα οδηγηθούμε. Εγώ στη Δημοτική Αρχή και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θέλω ενεργά μέλη της κοινωνίας μας που θα επιλεχθούν με άλλα κριτήρια και όχι με κριτήριο την ανεργία. Εγώ λοιπόν δεν είμαι άνεργος. Δεν μπορώ να είμαι 24 ώρες, όχι στην Αγιευθυμία, πουθενά. Σε καμία θέση δεν μπορώ να είμαι 24 ώρες, όπως πιστεύω και όλοι οι άνθρωποι που έχουν μια δουλειά, δηλαδή αλίμονο. Για να επιβιώσουν. Για να επιβιώσουν. Το βασικότερο. Δηλαδή θα το φαντάζεστε έτσι αυτό? Εμένα το λέτε. Νομίζω ότι αυτός είναι και ένας λόγος που έχουμε οδηγηθεί εδώ. Εμένα ότι το λέτε. Πολλοί βουλευτές, ας πούμε, δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και το βουλευτικό δεν το αφήνει με τη βουλευτική έδρα με τίποτα. Την έχουν αγκαλιάσει εκεί για ένα μισθό. Θέμα δεν θα μείνουμε πίσω. Θα είμαι εκεί όπως είμαι πάντα, ακόμα και στο ιατρείο 5 ώρα με φωνάξουν εδώ. Έτσι θα είμαι και εκεί. Ξέρουν όλοι ότι περνάω πάρα πολλές μέρες εκεί. Όποτε δεν έχω δουλειά είμαι εκεί. Όποτε φεύγω από το ιατρείο είμαι εκεί. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κανένα έλλειμμα. Νομίζω ότι ενεργά μέλη της κοινωνίας που καταλαβαίνουν τα προβλήματα όταν εγώ τρέχω για τα δάνειά μου, μπορώ να καταλάβω και άλλους χίλιους που τρέχουν για τα δάνειά τους και τις περιουσίες τους. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ακριβώς. Την έχω ξαναπεί. Και καλά κάνετε. Και γι' αυτό το διευκρίνησα, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί κάποιος να ασχοληθεί επειδή έχει μια δουλειά και είναι ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο χώρο και τρέχει όλη μέρα, εμένα αυτά με αφήνουν αδιάφορο. Και είμαι τελείως αντίθετος με αυτά. Η εμπειρία των μεγαλύτερων χρειάζεται σίγουρα. Αλλά πείτε μου εσείς, το παιδί σας, που εγώ στο παιδί μου βλέπω όλα τα παιδιά του κόσμου. Έτσι, μπράβο. Να σας θυμάται. Να σας θυμάται σαν ένα τεμπέλι που βγήκε 2 χρόνια σε μια θέση. Και δεν έκανε τίποτα. Και δεν έκανε τίποτα. Ή έκανε και το έκανε γιατί. Λέγονται στη σημερινή κοινωνία. Όχι, 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 όχι. Εγώ δεν τα θέλω. Το σχόλιο ότι δεν είσαι εδώ να σε βρω στο καφενείο ή στην ταβέρνα ή στο σπίτι σου, εγώ αυτά ούτε στα σχόλια δεν τα έκανα. Όχι, φταίει κάτι άλλο όμως, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ και το λέω συνέχεια εγώ. Χρειάζεται και να είσαι στο χωριό σου και να έχεις επαφή με τα τοπικά συμβούλια και με τους προέδρους, αλλά να σας πω κάτι, πρέπει να έχεις επαφή με όλο τον κόσμο να περνά. Η γνώμη μου είναι λοιπόν ότι αν δεν γίνονται μερικά πράγματα από όλα αυτά που είπατε, που δεν γίνονται, σίγουρα δεν φταίει ότι κάποιος είναι στη δουλειά του κάποιες ώρες. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, η αδιαφορία φταίει. Η αδιαφορία φταίει, ξεκάθαρα.